Είναι ώρα για αγώνα. Αυτό που κάνετε εσείς για μια ακόμα φορά, βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Μόνο έτσι κατακτάμε τα δικαιώματά μας, απαιτούμε και επιβάλλουμε τις λύσεις για το συμφέρον των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το έγκλημα ενάντια στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Εδώ και τώρα πρέπει να κατέβει η πλατφόρμα που ανέβασε με εντολή του Υπουργείου Εργασίας η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, που θεωρεί απολυμμένους τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Να τηρήσει ο κύριος Μητσοτάκης τις υποσχέσεις που έδωσε στους εργαζόμενους ότι θα συνεχίσει το διάλογο μαζί τους για να μείνουν στη δουλειά τους, για να βρεθεί βιώσιμη λύση για τη ΛΑΡΚΟ. Πρέπει να σταματήσει πια αυτή η συνεχιζόμενη κοροϊδία, να συνεχιστούν αυτά τα φτηνά κόλπα να σταματήσουν, να σταματήσει η εξαπάτηση των εργαζομένων. Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες λύσεις εδώ και τώρα. Οι συμβάσεις των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Είναι πλέον γνωστό σε όλο τον ελληνικό λαό ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση απέτυχε παταγωδώς. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις των εργαζομένων, οι μόνες που πραγματικά οδηγούν σε βιώσιμη λύση, σε ανάπτυξη προς το συμφέρον των εργαζομένων, της κοινωνίας και της οικονομίας, που είναι επιστημονικά επεξεργασμένες και έχουν προοπτική για το λαό μας, για τους εργαζόμενους, για τις περιοχές που ζούμε, για τα παιδιά μας, τα ίδια τις οικογένειές μας. Το ΚΚΕ είναι πάλι μαζί σας, είναι κοντά σας, δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτό έτσι. Ξαναλέμε ότι είναι άμεσο το ζήτημα να κατέβει η κοροϊδία της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, που θεωρεί απολυμμένους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, ο κύριος Μητσοτάκης να αναλάβει τις ευθύνες του, να τηρήσει τις υποσχέσεις, να συνεχίσει το διάλογο για βιώσιμη λύση με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, να ανανεωθούν οι συμβάσεις και να γίνουν κυρίως αορίστου χρόνου, για να μην έχουμε συνέχεια αυτό το παρεδώσε κάθε μήνα τι θα γίνει, και βεβαίως στη βάση και των δικαστικών αποφάσεων τουλάχιστον μέχρι σήμερα να τηρηθούν όλοι οι όροι από τα Υπουργεία, από τις κυβερνήσεις. Δεν έχει καμιά δουλειά να είναι αναρτημένη αυτή η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Τι καταγγέλνουμε, είναι κουρελόχαρτο. Θα πρέπει να κατέβει εδώ και τώρα. Αυτή πρέπει να είναι η υπόσχεση και του Υπουργείου σε λίγη ώρα που θα έχει συνάντηση με το Σωματείο. Γιατί αυτά μας λένε. Από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους υπουργούς, με τους γενικούς γραμματείς, και όλοι λένε μην ανησυχείτε. Το μην ανησυχείτε πρέπει να εκφραστεί και με συγκεκριμένα έργα και πράξεις. Τέρμα οι κοροϊδίες. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε.